κύριε Γεωργιάδη. Δεν απαντάει στα τηλέφωνα γιατί φωνάζει ο κόσμος. Ακριβώς. Κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι καλά, δόξα Θεώ. Όλα καλά? Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους, λοιπόν, καλά Χριστούγεννα και να έχουμε υγεία. Πότε φεύγετε για Αμερική? Ακυρώθηκε η Αμερική, διότι λόγω της όμικρον μπαίνουν νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι σύνεδροι... Χάσαμε τον Biden δηλαδή, ε? Θα τον βρούμε τον Μάρτιο. Ήθελες φωτογραφία με τον Biden, τώρα μην το... Δεν θα πρόκειται με τον Biden, στο Capital Link θα ήμουν, με τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Παθανάση. Να μιλούμε σε επενδυτές, αλλά το πρόβλημα είναι και αυτό ένα πραγματικό πρόβλημα. Ναι. Ότι η εμφάνιση της όμικρον δημιουργεί πάλι μια επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομία. Πάλι σωστό. Πτήσεις σταματάνε, κρατήσεις και ξενοδοχεία σταματάνε, τζίρι που θα κλείνονται σταματάνε, συμφωνίες που θα κλείνονται δεν γίνονται. Άρα ασφαλώς είναι ένα πρόβλημα αυτό που συνέβη, έτσι. Είναι τώρα, ένα επιπλέον πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή τα θέματά μας, γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται αυτή την ώρα από όλους. Πιθανότητα να δούμε κλειστή αγορά σε κάποιο σημείο της πατρίδος, της Ελλάδος, ή να δούμε μια γενικότερη κατάσταση έτσι ανησυχίας γενικού κλεισίματος. Τίθεται πλέον μετά και τα χθεσινά να επισπευστεί η τρίτη δόση του εμβολίου, κύριε Γεωργιάδη. Η απόφαση των γιατρών να επισπεύσουν την τρίτη δόση του εμβολίου, ναι, προφανώς έχει να κάνει και με τη μετάλλαξη όμικρον και την ταχύτερη μετάδοσή της, αυτό είναι που άλλαξε τα δεδομένα. Ελήθεια ακριβώς για να αποφύγουμε οποιοδήποτε περαιτέρω περιοριστικό μέτρο των εμβολιασμένων. Γιατί τι, που έχουν καταλήξει από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, ό,τι μου λένε. Λέω, κύριε Παγώνε, εδώ να με βεβαιώσουν, να με διαψευδούν. Εγώ γιατρός δεν είμαι. Θα αρχίσουμε μετά ένα διάλογο. Δεν θέλω να το παίζω Πετράκος. Ό,τι μου λένε, λέω, το ξεκαθαρίζω. Λοιπόν, λένε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το να περιμένει η ανθρωπότητα να φτιαχτεί εμβόλιο ειδικό για την όμικρον θα ήταν, ναι, χαμένο χρόνο. Ενώ αν όλοι κάνουν γρήγορα την τρίτη δόση, θα έχουν πολύ μεγάλη προστασία. Αν ενισχύει την τρίτη, με την τρίτη δόση τα αντισώματα στον οργανισμό, αυξάνει τα αντισώματα, οπότε μπορεί να αντιμετωπίσει και την όμικρον, γιατί η όμικρον έχει μεταδοτικότητα. Να, να πάμε με εμβόλια και του γιατρού μα και μετά να πάμε τα οικονομικά. Θέλετε, γιατί έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ό,τι θέλετε, κύριε Αυτιά. Είπαμε για την επιστρεπτέα, όπου επιστρέφεται έω και το 70%, 78,75% όταν ο τζίρο έχει πέσει έω και. Το 70%. Μεγαλύτερο κομμάτι τη επιστρεπτέα ούτω ή άλλω. Μάλιστα. Δεν είναι πια επιστρεπτέο σε εκείνο που έχει πολύ μεγάλη πτώση τζίρου, ναι, για όλους όμως στο 50% και θα δούμε τι θα γίνει με την καταβολή της. Πέστε μου, αυτό το μέτρο του να επισπεύσετε κατά 3 μήνες την τρίτη δόση, έχει πια στόπο, μαθαίνω ότι πάνω από 1,5 εκατομμύρια έχουν μπει μέσα ήδη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Κόλλησε το σύστημα από τα πολλά ραντεβού. Λέει κόλλησε. Σε πάει αρκετά πιο μακριά. Διότι εκεί που δεν πήγαινε κανένα στα βουλευτικά κέντρα και βαράγανε, ναι, μήκες, θα τώρα... κάνουμε και εμείς όλα. Και στην τέταρτη αυτό θα κάνετε? Δεν ξέρω θα γίνει. Ακούστε κύριε Αυτιά, να καθαρίσουμε κάτι. Εμείς ακολουθούμε πάντα αυτό που μας λένε οι γιατροί. Το τι θα κάνουμε στην τέταρτη δόση, τι να σου το πω εγώ. Εκεί είναι η πρόεδρος των γιατρών, ρωτήστε τι να σας πω. Άρα λοιπόν, ό,τι πούνε οι γιατροί. Γιατί αν εγώ στα ιατρικά θέματα δεν θέλω ούτε να εμπλέκομαι ούτε τίποτα. Σωστό. Ό,τι λέω και να με ακούτε, ό,τι σας λέω. Είναι αυτό που μας λένε οι γιατροί, μας εξηγούν κάθε μέρα. Αν οι γιατροί που είναι τέταρτη. Εγώ είμαι αρχαιολογία σπουδάσα, δεν σπουδάσα γιατροί. Σωστό. Ο καθένας την επιστήμη. Ο καθής εφό ετάχθη. Ναι. Αν πούνε οι γιατροί τέταρτη. Όχι, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ξέρετε, ένα περίεργο σημείο. Που όλοι το παίρνουν γιατροί ξαφνικά. Σωστό. Αυτό που λέτε, σωστό. Πάμε γρήγορα με τους γιατρούς μας να δούμε τα πρώτα στοιχεία των εξελίξεων από πολύ νωρίς και μετά θα πάμε στην καθημερινότητα, κυρία Βαρελά. Πάμε με τους γιατρούς μας. Τζανάκης εδώ, καθηγητής από την Κρήτη. Τον ευχαριστούμε θερμά. Καπραβέλος εδώ, όλη τη νύχτα αγωνία. Η κυρία Παγώνη από νωρίς εδώ. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, έχετε το αφάνκατε, έτσι, των ιατρών. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τις ΣΕΡΕΣ, με αυτόν τον εκπληκτικό γιατρό, τον γυναικολόγο, που μέχρι την τελευταία στιγμή έλεγε στην κοπέλα, κάνε, που έφυγε από τη ζωή, κάνε εμβόλιο. Τελικά δεν έγινε το εμβόλιο. Θα το δούμε αμέσως μετά. Να ξεκινήσω από τον κύριο Τζανάκη. Πότε σταθεροποιούνται τα κρούσματα, αν έχουν σταθεροποιηθεί κάποια κρούσματα και τι σας ανησυχεί, η θάνατη ή η ΜΕΘ, κύριε Τζανάκη? Καλημέρα, καλές γιορτές. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ήδη έχει ξεκινήσει η επιπέδωση και η ελαφρά αποκλιμάκωση των κρούσματων. Ναι. Αυτή την εβδομάδα θα πάμε γύρω στα 500 με 600 κρούσματα κατά μέσο όρο, λιγότερα από ό,τι την προηγούμενη. Ναι. Ελπίζω αυτό να διατηρηθεί και να μην είναι κάτι πρόσκαιρο. Τα μοντέλα πάντως δείχνουν ότι θα διατηρηθεί. Επομένως, αναμένεται μετά από 2 εβδομάδες σχετική σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση των θανάτων και των διασωληνωμένων. Έχουμε πει ότι χρονοκαθυστερεί
χρονοκαθυστερούν αυτοί οι δείκτες σε σχέση με τα κρούσματα. Επομένως, τώρα περνάμε σε σχέση με τους θανάτους και τους διασωληνωμένους, θα έλεγα την κορύφωση που είχαμε στα κρούσματα 2 εβδομάδες νωρίτερα. Δηλαδή, μέσα στα Χριστούγεννα θα έχουμε μια επιπεδοποίηση των κρούσματων και ένα φρενάρισμα σε αυτό το μακάβριο αριθμό των θανάτων, αγαπητέ κύριε καθηγητά. Ναι, δυστυχώς θα πάμε με ψηλούς αριθμούς και, και στους διασωληνωμένους και στους θανάτους. Μάλιστα. Θέλω να ελπίζω ότι το ταβάνι των διασωληνωμένων θα είναι το 750 και όχι πάνω από 800 όπως συζητιέται. Οι θάνατοι δεν θα συνεχίσουν να είναι μεταξύ 75 και 95 τις περισσότερες μέρες. Εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπερβούμε πολλές μέρες τον τριψήφιο αριθμό. Δεν θα υπερβούμε τον τριψήφιο αριθμό. Δηλαδή θα ξαναπιάσουμε πάλι το 100, λέτε, κάποιες μέρες. Θα υπάρξουν μέρες με πάνω από 100, ναι. Μάλιστα. Ίσως μία-δύο, θα δούμε. Αν είναι εύκολο να έχουμε και τον κύριο Καπραβέλο, σας παρακαλώ θερμά, διότι εδώ τώρα πια έχουμε μια νέα εποχή, μια νέα εξέλιξη. Έχουμε την τρίτη δόση. Καλημέρα, γιατρέ. Γιατρός από τις Σέρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλά. Ο κύριος Καρίδας διαχειρίστηκε κάτι πολύ κρίσιμο, κυρία Παγώνη, κύριε Καπραβέλο, αγαπητέ κύριε Τζανάκη, ο κύριος Καρίδας. Θα παρακολουθήσετε μαζί μας, κύριε Καρίδα, όλη αυτή την εξέλιξη, φίλες και φίλοι. Είναι ο γιατρός της άτυχης κοπέλας που έφυγε από τη ζωή. Θέλω να πω δημόσια συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Της Κουτμερίδου. Ο Στάθης ο Κουτμερίδης ήταν ένας πολύ καλός συνάδελφος. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Γεωργιάδη. Ήταν ένας πολύ καλός συνάδελφος και φίλος όλων μας. Έτσι, και εξαιρετικός άνθρωπος. Αυτή η ανθρώπινη τραγωδία, νομίζω, μας αγγίζει πραγματικά όλους. Ακριβώς. Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω τον γιατρό είναι ένα πράγμα. Στις Σέρες, γιατί πιστεύετε τόσο χαμηλό το ποσοστό του εμβολιασμού? Λέει στις Σέρες είναι περίπου το 50%, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι κάτι πολύ παραπάνω. Περίπου κάτω από 50%. Και πόσοι εργαζόμενοι και πολλοί νοσηλευτές ανεμβολίαστοι, μας έλεγε η κυρία Μωραΐτου από την τηλεόραση των Σερών. Αλήθεια, κύριε Αθιάνα, να σας πω κάτι. Οι Σέρες είναι μαζί με κάποιους άλλους περιφέρειας εκεί γύρω, γύρω στις 3.200 νεκροί ανά εκατομμύριο. Είναι 6 φορές πάνω από την Κρήτη, ναι, και περίπου 2,5 φορές πάνω από την Αττική. Παναγία. Σε θανάτους. Γιατί? Ακριβώς. Αυτό? Γιατί δεν εμβολιάζονται, δεν εμβολιάζονται. Διότι δεν εμβολιάζονται, είναι απλό. Δεν εμβολιάζονται. Για ξαναπείτε τα νούμερα, κύριε Τζανάκη. Οι θάνατοι είναι πάνω από 3.100 ανά εκατομμύριο σε όλη την πανδημία. Μάλιστα. Και είναι 2,5 φορές πάνω από την Αττική, που είναι γύρω στο 1.450, ναι, ανά εκατομμύριο. Και 5 με 6 φορές πάνω από την Κρήτη, που είναι στο 650 ανά εκατομμύριο. Καλά, είναι αριθμοί, κύριε Καρίδα. Είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό, είναι ένα ντοκουμέντο. Γιατί... εκεί στις Σέρες μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν εμβολιάζεται ο κόσμος? Είναι θλιβερό. Νομίζω το 50% είναι πολύ γενναιόδωρο, υπουργέ μου. Είναι πολύ γενναιόδωρο. Δεν ξέρω γιατί αρνείται ο κόσμος, ενώ έχει πολλούς ανθρώπους που χάσαμε, οι οποίοι ήταν κοντινοί μας σε καθημερινότητα. Ναι. Και ο κόσμος αρνείται, επιδεικτικά αρνείται. Γιατρέ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Από τις δικές μου πελάτες που ενημερώνω φανατικά, ναι, ούτε 2 στις 10 έγκυες είναι εμβολιασμένες. Ούτε 2 στις 10. Είναι αντιαστικό, ρε. Κύριε Καρίδα, πέστε μου το εξής. Ο Θεός μας φυλάει. Χάθηκε αυτή η υπέροχη κοπέλα. Όχι, δηλαδή, πώς να το πω. Σαν το νεράκι έφυγε. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Μαθαίνω από τον περίγυρό σας ότι προσπαθήσατε πολλές φορές να της πείτε «κάνε το εμβόλιο, κάνε το εμβόλιο», επιμένατε και τελικά, κύριε Καπραβέλο, ζούμε συγκλονιστικές στιγμές όταν χάνονται γυναίκες οι οποίες είναι σε εγκυμοσύνη. Τι ακριβώς, κύριε Καρίδα, τι συμπληρωματικό έχετε να μας πείτε από αυτή την υπόθεση για να πάμε στα γενικότερα μετά? Έχουν ακουστεί διάφορα. Καταρχήν θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στον κύριο Κουτμερίδη, στην οικογένειά του, όπως και στο σύζυγο που θα έπρεπε να τονίσω, διότι ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, πάλεψαν σκληρά για να φτάσουν στις 31 εβδομάδες της κοίησης. Ναι. Είχαμε επανειλημμένα και φορτικά συζητήσει προσωπικά εγώ για την ανάγκη του εμβολιασμού, ναι, διότι προστατεύει, σώζει ζωές και σώζει μωρά, όχι πρόωρα μωρά πλέον. Για προσωπικούς τους λόγους, στους οποίους εγώ δεν είμαι στη θέση να κρίνω, ναι, ούτε ανακριτής είμαι, ούτε κριτής. Σωστό. Δεν εμβολιάστηκαν και αποφάσισαν να εμβολιαστούν μετά των τοκετών. Σίγουρα υπήρχε ένας παράγοντας φόβου από τη μεριά της Πάτη,
Ναι. Λόγω της δημοσιότητας αρνητικής των πρώτων καιρών, με τα AstraZeneca εμβόλια και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Γι' αυτό είπαμε ότι θα το παρατείνουμε και ήδη είχαν φτάσει 31 εβδομάδες. Δηλαδή, είναι τραγικό αυτό που συνέβη και για το μωρό, αλλά και για την ίδια. Ήταν μια ανάσα από το να φέρει στον κόσμο ένα υγιές μωρό. Έτσι. Αυτό είναι το τραγικό. Και είπατε, μόνο 2 στις 10 εγκυμονούσες στην περιοχή σας έχουν κάνει το εμβόλιο. Από τις δικές μου γυναίκες που παρακολουθώ και συμβουλεύω σαν ειδικός ευρυμητρικής ιατρικής, 2 στις 10 είναι πολύ γενναιόδωρο. Και με χαρά από την περασμένη Τετάρτη που δημοσιοποιήθηκε το θέμα, ήρθανε. Η πρώτη γυναίκα από τότε, όχι πρώτη, μία από τις πρώτες γυναίκες θα εμβολιαστεί σήμερα το πρωί, κύριε Υπουργέ. Και είμαι χαρούμενος. Τώρα όλο αυτό το γεγονός αυτής της τραγωδίας... Απίστευτο. Με την αείμνηστη Κουτμερίδου, δεν έχει κάπως συγκλονίσει την κοινωνία των Σερών για να δουν ότι ίσως κάνουν λάθος. Δεν έχει παραδειγματίσει δηλαδή. Μεγάλο κίνδυνο. Έτσι. Θα φανεί στις επόμενες μέρες. Πιστεύω ότι οι γυναίκες αρχίζουν να κινούνται και να ευαισθητοποιούνται, διότι δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα κοινωνικής μόρφωσης. Είναι η αγάπη που έχουν στο παιδί τους. Εκεί νομίζω ότι εστιάζεται όλοι. Φοβούνται να μην κάνουν κάτι το οποίο θα βλάψει το έμβριο. Μην το χάσουν, δηλαδή. Αν δεν ήταν ο παράγοντας κινδύνου για το έμβριο, που δεν υπάρχει, τονίζω, θα εμβολιάζονταν από την πρώτη στιγμή, κύριε. Μα έχουν γίνει, γιατρέ μου, έχουν γίνει τόσες μελέτες πια που έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει. Εδώ τώρα, μια και είμαι στην παρέα σας, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες που καθυστερούν τον εμβολιασμό. Ωραία. Που ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι οι διάφοροι πνευματικοί. Που λένε να μην πας να εμβολιαστείς, είναι ο συγγενικός κύκλος, μάλιστα, είναι διάφοροι. Θα το δούμε, αμέσως μετά. Άρα, κύριε Καρίδα, εδώ τώρα εσείς ήσασταν μπροστά σε μια δύσκολη περίπτωση, όπου έπρεπε και η μάνα να σωθεί και το μωρό να σωθεί και οτιδήποτε άλλο, αλλά τελικά μόνο το μωρό σώθηκε, έτσι. Δυστυχώς, είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος και θα ήθελα επίσης, εφόσον έχετε και τον... Κύριε Υπουργό, στο πάνελ, να σας τονίσω ότι από τον Μάιο του 2021, που η Ελληνική Εταιρεία Μευτικής Γυναικολογίας εξέδωσε την οδηγία προς τις έγκυες να εμβολιάζονται, μάλιστα, θα πρέπει να υπάρχει ακόμα περισσότερα έντονα η παρουσία της πολιτείας με βάση οδηγίες προς τους γυναικολόγους. Σωστό. Για να μπορέσει να γίνει αυτό καθημερινότητά μας και να συμβουλεύουμε χωρίς να έχουμε... Κυρία Καρίδα, μία Καλανταρίδου πάλευε εδώ και καιρό μόνη της και έχω να το καταθέσω δημοσίως. Η κυρία Καλανταρίδου, η καθηγήτρια, καθηγήτρια στο Αττικό, πάλευε μόνη της, κύριε Καπραβέλο, μέρα νύχτα και ερχόταν εδώ κάθε Σαββατοκύριακο για να ενημερώσει. Και εσείς έχετε ζήσει επίσης Θεσσαλονίκη τέτοια θέματα, κύριε Καπραβέλο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Κύριε Αυτιά, πραγματικά τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Κουτμερίδη και εμείς δεν έχουμε λόγια να... Τι να πούμε. Σβιώνουμε κάθε μέρα τέτοιες αντίστοιχες τραγωδίες και ειλικρινά σας είπα και το πρωί, περάσαμε άλλη μία εφιαλτική νύχτα στον Παπα-Νικολάου. Είμαστε έτοιμοι να ανατρέψουμε και το τελευταίο επιχειρησιακό σχέδιο που συζητήσαμε με την αναπληρώτρια Υπουργό. Είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Εάν μείνουμε σε αυτά που έχουμε δώσει, είναι τέτοια η σφοδρότητα που χτυπάει το νοσοκομείο. Αν μείνουμε σε αυτές τις θέσεις, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς COVID. Αλλά εάν δώσουμε και άλλες κλίνες, δεν μπορούμε μετά να εξυπηρετήσουμε τα άλλα νοσήματα. Βλέπετε... Και αυτό όλο γιατί, να σας πω, κύριε, γιατί στο επιχειρησιακό μας σχέδιο κακώς δεν είχαμε βάλει την υποχρεωτικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε ως κοινωνία εάν δεν μπει η υποχρεωτικότητα, κύριε Αυτιά. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Βλέπετε τις τραγικές στιγμές που εκ των υστέρων βέβαια όλοι βάζουν μυαλό. Όμως το θέμα είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι αυτή και η πολιτεία πρέπει, πραγματικά ήταν ένα μεγάλο βήμα και πολύ χαρήκαμε και ανακουφιστήκαμε το γεγονός ότι ξεκινάει πλέον το νέο επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας με την έννοια της υποχρεωτικότητας. Αυτή είναι που θα μας σώσει, αυτή είναι που πραγματικά θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και θα μας δώσει την ελευθερία και θα μετατρέψει την πανδημία σε μια διαχειρίσιμη απειλή. Φτάνει πλέον, φτάνει, πραγματικά σαφής. Φτάνει. Κύριε Τζανάκη,
Έχουμε δύο εβδομάδες μπροστά μας, δύσκολες εβδομάδες. Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν, δηλαδή με την τρίτη δόση, την επίσπευση, όπως μας ανέλησε η κυρία Παγώνη και στη συνέχεια έχει να μας πει κι άλλα, πώς τα βλέπετε? Θα πιάσουν τόπο ή θα πάμε και σε τέταρτη? Τα μέτρα είναι εξαιρετικά στοχευμένα, συμπληρώθηκαν και με την υποχρεωτικότητα, συμπληρώθηκαν και με την επίσπευση της τρίτης δόσης. Τα βλέπω αρκετά ικανοποιητικά. Είναι η απάντηση που έπρεπε να δώσουμε. Οφείλω να πω ότι όποια κοινωνική ομάδα ή όποια άλλη δύναμη αντιτίθεται στην υποχρεωτικότητα, κατά τη γνώμη μου, κάνει αντικοινωνικό, θα έλεγα, αντιανθρώπινο και θα έλεγα και αντιεθνικό, έχει αντιεθνικό χαρακτήρα η αντίδραση αυτή. Και αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο χαρακτήρα. Όλες οι κοινωνικές ομάδες και όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συστρατευτούν και να ομονοήσουν κάτω από την υποχρεωτικότητα, η οποία είναι ένα μέτρο δημόσιας υγείας. Ούτε να συζητηθεί, ούτε να αμφισβητηθεί, ούτε να διεκπεραιωθεί χρειάζεται, παρά μόνο να ακούσουμε τους επιστήμονες της δημόσιας υγείας. Είναι ένα μέτρο δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Δεν είναι ένα μέτρο που πρέπει να τύχει κριτικής ή αντιδράσεων ή πολιτικών αψημαχιών. Θέλω να σας ζητήσω, αξιότιμε κύριε Τζανάκη, τι αριθμό κρουσμάτων βλέπετε κοντά στα Χριστούγεννα και αν μετά τα Χριστούγεννα και με βάση την τρίτη δόση θα έχουμε σταδιακή αποκλιμάκωση των κρουσμάτων. Γύρω στα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το δικό μας το μοντέλο δείχνει κάτω από 5.000 σταθερά τα κρούσματα. Μάλιστα. Είναι ψηλός αριθμός ακόμα, αλλά ξέρετε δεν αποκλιμακώνονται τόσο εύκολα τα κύματα και στο προηγούμενο κύμα το είχαμε αντιμετωπίσει, αυτό πήγε σχεδόν Ιούνιος για να αποκλιμακωθεί. Όλος ο Μάιος αποκλιμακωνόταν το κύμα. Επομένως, περιμένουμε γύρω στα 4.500 με 5.000 να κυμαίνονται κατά μέσο όρο τα κρούσματα. Μπορούμε να δούμε μια αιχμή προς τα πάνω, μπορούμε να δούμε μια αιχμή προς τα κάτω. Μάλιστα. Εξαρτώμενοι πολύ από τα τεστ που γίνονται. Αλλά εκεί γύρω θα είμαστε. Θέλω να ελπίζω το ταβάνι των μονάδων θα είναι εκεί γύρω στο 750. Εύχομαι πάρα πολύ να μην πάμε προς το 800, διότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Να πέσουμε σε νοσηλίες κάτω από 450 προς το 400. Τώρα είμαστε 450 με 470 ανά ημέρα. 5.000 περίπου νοσηλευόμενους έχουμε αυτή τη στιγμή σε απλές κλίνες. Και ελπίζω οι θάνατοι να σταθεροποιηθούν κάτω από 60, μακάρι. 55 με 60 εκείνο το διάστημα. Μακάρι, κανείς να μην φεύγει. Δυστυχώς θα πάμε μέχρι 20.000 θανάτους μέχρι τέλος του χρόνου, κάτι που το αναμέναμε να γίνει προς τα μέσα Φεβρουαρίου. Δυστυχώς πάμε 1,5 μήνα μπροστά. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Καρίδα, έχετε κάτι καλά να συμπληρώσετε? Είναι πολύ λεπτή και η θέση σας και αυτό που ζήσατε με την Πάτη, έφυγε από τη ζωή. Δηλαδή έφυγε, πώς θα το πω, κυρία Παγώνη, δεν υπάρχει λόγος. Είναι δεν τραγικό υπάρχει αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Πρέπει να πούμε όμως κάτι. Και η κυρία Καλανταρίδου και η εταιρεία γυναικολογίας είχε ενημερώσει, έτσι, μπράβο, είχε κάνει ανακοινώσεις, είχε πει σε όλες τις εγγύους, είχε απευθύνει ότι πρέπει να εμβολιαστούν, ότι δεν υπάρχει, έτσι, πρόβλημα. Είχε ανακοινώσει τις μελέτες που υπήρχαν, ότι ήταν ασφαλείς. Δεν ακούνε οι μελέτες, Ματινά μου, το να βάζει ένα τόμο. Θέλει κοντά. Θέλει κοντά τον Καπραβέλο, θέλει τον Τζανάκη, θέλει τη Ματίνα, την Παγώνη. Είναι κοντά ο γιατρός, Υπουργέ. Γιατί πραγματικά όλη αυτή η συζήτηση έχει να γίνεται παράλογη. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Κύριε Καρίδα, καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Έχει ήσυχη τη συνείδησή του άνθρωπος, έκανε ό,τι μπορούσε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Υπάρχει κάτι που πρέπει. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να συμπληρώσουμε. Δεν κατηγορεί κανείς τον γιατρό. Έτσι, βέβαια. Έτσι, μπράβο. Είναι προφανές του γιατρού. Ακριβώς. Κύριε Καρίδα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το βήμα. Ναι. Θέλω να απευθύνω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, όπως και στο σύζυγο, ο οποίος έχει βρεθεί σε ένα κυκαιώνα καταγγελιών και είναι ένας άνθρωπος χαροκαμένος. Έχασε τη γυναίκα του και είχε ένα μωράκι το οποίο ακόμα είναι στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Λίγο σας παρακαλώ συμπάθεια και σε αυτόν και ας είναι η τελευταία έγκυος που θρηνούμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρά, σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Τζανάκη, σας υπερευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Να είστε καλά. Και για καλές τα στοιχεία.
Καπραβέλος, η ασπίδα και το δόρυ αυτής της πανδημίας. Παραμένει η κυρία Παγώνη και η κυρία Βαρελά. Παραμένετε, κυρία Γεωργιάδη. Έχουμε οικονομία τώρα, οικονομία και υγεία μαζί. Θα τα πούμε. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πάμε στο πιο βαθύ σημείο τώρα των εξελίξεων. Η ώρα είναι 8:49 πρώτα λεπτά. Έχουμε άνοιγμα πλέον της πλατφόρμας για την τρίτη δόση. Όπως είπε η κυρία Παγώνη νωρίτερα, όσοι είναι στην Johnson είναι η δεύτερη δόση και όσοι είναι ήδη με δύο δόσεις Άστρα, Pfizer κλπ. Πάνε στην τρίτη δόση. Είναι έτσι, κυρία Παγώνη? Τα υπόλοιπα για την Johnson στους 2 μήνες. Μάλιστα. Η τρίτη δόση με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και ο Υπουργός τα ξέρει, τα έλεγε και μόνος του προχθές, είναι ότι είναι πολύ σημαντική η τρίτη δόση. Αυξάνουμε τα αντισώματα στον οργανισμό μας, οπότε και με τη μετάλλαξη όμικρον έχουμε μεγαλύτερη αντίσταση. Έχουμε μια απόφαση Βουλής Επικρατείας. Επέκταση υποχρεωτικότητας. Εκτός από τους... Και αυτό είναι και θέμα νομικών, όπως αντιλαμβάνεστε, εκτός από τους υγειονομικούς και τους εργαζομένους στην ΕΜΑΚ. Ενδέχεται αυτό, όπως είπε χθες και η δικαστική μας συντάκτρια, η κυρία Μάνδρου, ενδέχεται να έχει διασταλτικότητα, να πιάσει και άλλους, κύριε Γεωργιάδη? Κύριε Αυτιά, εγώ δεν εμπλέκομαι στις δικαστικές αποφάσεις. Φαντάζομαι και ότι η απόφασή μας για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των 60 και άνω θα προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας από κάποιο συμπολίτη μας και θα αποφανθεί το ανώτατο δικαστήριο επί της συνταγματικότητας ή όχι του μέτρου. Εμείς πιστεύουμε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι συνταγματικός ορθών. Διότι προέχει η προστασία της δημόσιας υγείας πάσης άλλης αρχής. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρξει πρόβλημα δικαστικό. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι εκτίμηση, εγώ δεν εμπλέκομαι στα δικαστικά. Τώρα, ήθελα να πω πριν το εξής. Έχουμε δυστυχώς προχωρήσει ως χώρα, και αυτό πληρώνει ενδεχομένως πολύ και η Βόρεια Ελλάδα, και έχει αυτή τη διαφορά. Τώρα, 6 φορές παραπάνω νεκροί στη Βόρεια Ελλάδα από την Κρήτη. Είναι τρομερό, όντως, και έτσι. 6 φορές παραπάνω. Είναι κάτω από 50%. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι κάθε μέρα. Οι δήμαρχοι, οι επίσκοποι, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι δημόσιες αρχές. Όλοι μέρα πρέπει αυτό να λένε μόνο. 6 φορές παραπάνω είναι νεκροί στη Μακεδονία από την Κρήτη. Αυτό είναι φοβερό, αν το σκεφτείς. 6 φορές. Δηλαδή πεθαίνει κόσμος κάθε μέρα. Φωτογραφίζετε. Άρα την υποχρεωτικότητα την πάτε παρακάτω. Λέω λοιπόν τώρα ότι εδώ έχει μπλέξει ένα παραλογισμό. Λες του ανθρώπου, γιατί δεν εμβολιάζει, κύριε? Ο ένας γιατί διάβασε κάτι στο Facebook. Ο τρίτος γιατί το είπε ο πνευματικός του. Ο τέταρτος γιατί άκουσε κάτι σε ένα μοναστήρι. Ο πέμπτος γιατί το είπε το κόμμα. Και ούτω καθεξής. Αυτά όλα είναι παράλογα. Όταν αρρωσταίνουμε, στον γιατρό πάμε. Δεν πάμε στον έχοντα βουλκανιζατέρ, ούτε στον τραγουδιστή. Έτσι. Πάμε στον γιατρό. Λοιπόν, εδώ, όλη η παγκόσμια ιατρική κοινότητα, στο σύνολό της, λένε κάποιοι, μα κάποιοι γιατροί να δείτε, μα αυτή είναι κλάσμα του 1% στο παγκόσμιο, 2% στο παγκόσμιο επίπεδο. Το 90, όλες οι ιατρικές σχολές του πλανήτη, όλες οι ρυθμιστικές αρχές, όλοι οι υπουργοί υγείας, όλες οι κυβερνήσεις, οι πάντες, σου λένε εμβολιάσου. Πάμε τώρα στο κριτήριο, κύριε Αυτιά, ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ερίδεται επί του αντικειμενικού κριτηρίου ότι οι εμβολιασμένοι έχουν πολύ μειωμένη συχνότητα και ένταση στην μετάδοση της νόσου. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο εξηγεί το σκεπτικό της απόφασης. Μάλιστα. Πάμε στην αγορά των Χριστουγέννων. Ο Άδωνος Γεωργιάδης την ελέγχει την αγορά αυτή τη στιγμή? Τα ελέγχετε όλα τα σημεία? Να πω λίγο λόγια για την οικονομία, ελάτε, πριν πω για την αγορά. Και επίσης θα πέσουν αυτές οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, κύριε Γεωργιάδη. Θέλω λίγο να εξηγήσω, γιατί με το παραμικρό, προς την αξιωματική, ελάτε, αντιπολίτευση. Παρακαλώ. Γιατί πιστεύω έχει αυτή την αξιοθρύνητη εικόνα σταθερά και στις δημοσκοπήσεις και στην κοινωνία. Τι εννοείτε? Και δεν την ακούει κανένας. Χθεσινή ημέρα. Επικαιρότητα από πλευράς κυβερνήσεως. Η επένδυση της Amazon. Έχετε καταλάβει το μέγεθος της χθεσινής μας κυβερνητικής επιτυχίας? Προσέξτε, κύριε Αυτιά. Από την αρχή της θητείας μου ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της χώρας, με τον αναπληρωτή μου τον κύριο Νίκο Παθανάση, γιατί είμαστε ομάδα με τον Νίκο, τα κάνουμε όλα μαζί, δες τι επενδύσεις έχουμε φέρει μαζί με συναρμόδιους υπουργούς κατά περίσταση. Pfizer. Ούτε στον ύπνο μας πριν έρθει. Πόστες εργασίας. Ένα λεπτό. Η Pfizer φτάνει τις 1000 θέσεις εργασίας. 1000. Πάμε παρακάτω. Για τις 1000. Η χθεσινή πόσες θα φέρουνε? Θα είναι 400 θέσεις εργασίας. 400 θέσεις. Άλλοι. Προσέξτε. Pfizer, Cisco,
Microsoft, Digital Realty, Amazon τώρα, Deloitte... Όλα αυτά πόσες θέσεις εργασίας. Έχει σημασία. Το όλα αυτά αποτυπώνεται στο ότι ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα έχει πέσει στο χαμηλότερο των τελευταίων 12 ετών. Δηλαδή μαζέψατε 5.000 θέσεις εργασίας από αυτές τις επενδύσεις. Για 5 μιλάμε τώρα. Παραπάνω. Κάνε τα νούμερα. Είμαστε πλέον μάλιστα κάτω από το 13%. Μάλιστα. Όταν οι προβλέψεις, όταν ξεκίνησε η πανδημία, σου υπενθυμίζω, και αυτό θα συνεχιστεί, λέτε, άλλων, έτσι. Είναι θα πηγαίνουμε σε 25. Προσέξτε, προσέξτε. Βεβαίως θα συνεχιστεί. Χθες ο αντιπρόεδρος της Amazon, Web Service, όπως λέγεται, γιατί είναι το κομμάτι αυτό της Amazon με τα data center, είπε όταν ξεκίνησε την ομιλία του προς τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό συνδέθηκε μαζί μας από τις ΗΠΑ. Και λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, ακούστε τι ωραία το είπε. Και γιατί είμαι υπερήφανος για την κυβέρνηση του Κυριάκου. Κύριε Γεωργιάδη, επισπεύστε σας παρακαλώ. Άκουσε το λίγο. Το αποτέλεσμα δικό μας βρίσκει δουλειά. Ελάτε, αυτό θέλω να μου πείτε. Πόσες θέσεις δουλειά. Κύριε Πρωθυπουργέ, η απόφαση της Amazon να κάνει αυτή την επένδυση στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Είναι ένα αποτέλεσμα της άξιας ηγεσίας σας ως Πρωθυπουργού και της αλλαγής της εικόνας της χώρας σας στο εξωτερικό. Και των καλών υπουργών σας, του κυρίου Πιερακάκη, και ανέφερε και εμένα τον ευχαριστώ. Και ανέφερε και εμένα τον ευχαριστώ. Λοιπόν, που έπεισαν την ομάδα μας στην Αθήνα, οι άνθρωποι, έτσι, ότι μπορούν να λύσουν τα όποια ενδεχόμενα προβλήματα. Κάτι βλέπουν οι άνθρωποι εκεί. Και σου λέει, θα πάω εκεί να βάλω τα λεφτά μου. Η κυβέρνηση έχει αλλάξει την εικόνα της χώρας. Έρχονται οι μεγάλες εταιρείες του πλανήτη εδώ. Ναι. Και έχουμε και νέες εκπλήξεις τις επόμενες εβδομάδες τεράστιες. Πέστε μου μία. Αν σας πω, δεν θα είναι εκπλήξεις. Πέστε μου μία. Ποτέ δεν μία θέλω. Καλά, έρχεστε εδώ στην πρώτη εκπομπή στη τηλεόραση και μου λέτε την είδηση. Γιατί αλλιώς οι επενδυτές θα φεύγουν αντί να έρχονται. Λοιπόν. Και εμείς θέλουμε να έρχονται. Τώρα... Αλλά σας λέω, σε 2,5 χρόνια μάλιστα έχουμε φέρει περισσότερες μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα από ό,τι είχαν τα προηγούμενα 50. Αυτό που ενδιαφέρει. Αυτό γιατί συμβαίνει. Διότι δουλεύουμε συστηματικά. Μάλιστα. Λοιπόν. Διότι είμαστε από πάνω. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Προσπαθούμε να λύνουμε εδώ τα προβλήματα. Εδώ θα σας πω το εξής. Όταν οι δανειστές. Ένα λεπτό. Όταν οι δανειστές λέγανε δεν θα μειώσει τον ένφια. Την ώρα. Μπήκε μέσα και λέει 30% κάτω. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός κάνουν αυτά, έχεις μία αξιωματική αντιπολίτευση που θα μας τα πει τώρα. Θα μας τα πει με τώρα. Με τον Μπολάκι να τσακώνεται λοιπόν, με πάμε. Τον Βασιλακόπουλο που τον βρίζει όλη την ημέρα. Πάμε. Με τον Τζιόδρα. Βρίζει τον Βασιλακόπουλο και τον Τζιόδρα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πάμε σιγά σιγά, κύριε δηλαδή, Γεωργιάδη. Καταλαβαίνετε, είναι η μέρα, ναι, η Νέα Δημοκρατία με τη νύχτα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα έρθει και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καρδιά, στο κορμί σου απάνω λίγη καρδιά και μια σταλαμνή μη λίγη. Μήπως τη διαδρομή σου τυχή και θυμηθείς πια ίσου. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά, μια κρύα νοτιά και πολύ φούσκο θαλασσιά, 7 έως 8 μποφόρ. Μου λένε οι καπιταναίοι, βρίσκουν τώρα μάσκα κόντρα τα πλοία που φεύγουν από Πειραιά για Κρήτη. Όσα πάνε για Κυκλάδες έχουν και αυτά μάσκα και πλάγια. Αυτά μου λένε και τους ευχαριστούμε θερμά. Να σας πω ότι η πληρωμή του έκτακτου δώρου θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα μετά τις 20 του μηνός. Γίνεται μια προσπάθεια για να πληρωθεί μαζί με τις συντάξεις. Προσέξτε λίγο τα οικονομικά σας αυτό τον τελευταίο μήνα. Φαίνεται ότι θα έχουμε νέα μείωση του έμφυα. Δείτε την επιστρεπτέα μέχρι 70% έκπτωση, 78,75% έκπτωση και από εκεί και πέρα παραμένουν όλες οι φοροελαφρύνσεις. Με ρωτάτε για την αγορά, με ρωτάτε για όλα αυτά τα οποία έρχονται. Είδατε στη Βουλή η μάχη που έγινε μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Αναφορικά με το θέμα των εμβολιασμών. Σήμερα είναι ο κύριος Μπάρκας μαζί μας, είναι βουλευτής Πρέβεζας. Καλώς ήρθατε. Τι μου καλημέρα κάνετε. Σας, καλημέρα, ευχαριστώ καλά πολύ είστε για τη φιλοξενία και χαίρομαι που τα λέμε για από κοντά. Να είστε καλά. Και βέβαια πάντα εδώ Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, βρήκα 400 εκατομμύρια και θα δώσετε αυτό το ποσό. Αυτό το ποσό τον τελευταίο μήνα ήταν ένα υπόλοιπο που συγκεντρώθηκε. Ρώτησα τον Υπουργό, θα βάλετε κανένα νέο φόρο. Μου λέει όχι. Πέρυσι βάλατε κανένα νέο φόρο. Κανένα νέο φόρο δεν βάλατε πέρυσι. Αυτά τα χρήματα προήλθαν από πού? Ήρθαν από τον ουρανό, από τι? Όχι, δεν έχουμε βάλει κανένα νέο φόρο. Ναι. Έχουμε μειώσει πάρα πολλούς φόρους, όπως έχουμε μειώσει και τις ασφαλιστικές φόρες και έχουμε και καταργήσει μάλιστα πάρα πολλούς φόρους.
Αυτά 2,5 χρόνια, σε κάθε μας προϋπολογισμό, μειώνουμε τη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων. Και αυτή είναι και η βασική μας διαφορά στην οικονομική πολιτική από την προηγούμενη κυβέρνηση που διαρκώς αύξησαν τους φόρους. Τώρα, η ανάπτυξη μεγάλη της ελληνικής οικονομίας, η ελληνική οικονομία, όπως ξέρετε, κύριε Αυτιά, ναι, μπήκε το 2021 με έναν προϋπολογισμό που προέβλεπε ανάπτυξη 4%. Τώρα είμαστε σε μία πρόβλεψη 7,1%. Μπορώ να σας πω τώρα με τα βεβαιότητα ότι θα είναι πολύ πάνω από αυτό. Αυτό θα φτάσει στον πολίτη. Δηλαδή θα φτάσει ήδη. Τα χρήματα τα οποία δώσαμε για την ενέργεια, 1,1 δισεκατομμύρια. Τα χρήματα που δώσαμε τώρα, τα 300 εκατομμύρια. Τα χρήματα που δώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη μείωση του ένφια των φορολογικών απαλλαγών, μεταβιβάσεις κλπ. Όλα αυτά είναι χρήματα που δεν είχε προβλέψει ο προϋπολογισμός και κατευθύνθηκαν στην τσέπη των Ελλήνων πολιτών ακριβώς γιατί η οικονομία μας πήγε πάρα πολύ καλά. Και άρα όλοι οι Έλληνες πήραμε μέρισμα από την οικονομική επιτυχία της χώρας. Όλα αυτά λέτε χωρίς κανένα νέο φόρο και πράγματι ρώτησα τον Υπουργό Οικονομικών εάν υπάρχει αμφισβήτηση από οποιοδήποτε άλλο κόμμα διαβάζοντας τον προϋπολογισμό δεν είδαμε κανένα νέο φόρο ούτε πέρυσι ούτε φέτος και παράλληλα διατηρείται και όλες τις φοροελαφρύνσεις που ίσχυαν, είπε ο Υπουργός Οικονομίας. Παρακαλώ. Οι φοροελαφρύνσεις ισχύουν. Ναι. Σας λέω. Όχι νέος φόρος δεν μπήκε. Μάλιστα. Πολλοί φόροι που ίσχυαν βγήκαν. Και ούτε θα αυξηθεί άλλος φόρος. Αυτό καταγράφεται στα στοιχεία της οικονομίας. Για την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Το 2022, να πω λίγο τον τομέα που είναι η δική μου, ας πούμε, αρμοδιότητα. Οι επενδύσεις του 2021 ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μάλιστα. Είναι ο υψηλότερος ρυθμός επενδύσεων από το 2006. Εάν οι προβλέψεις για το 2022 επιτευχθούν, γιατί το λέω αυτό, γιατί οι προβλέψεις για το 2021 ήταν σημαντικά μικρότερες. Δηλαδή πήγαμε πολύ καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Ας υποθέσουμε ότι το 2022 δεν θα πάμε καλύτερα, θα πάμε στις προβλέψεις. Τότε θα είμαστε στο υψηλότερο ύψος επενδύσεων στη χώρα εδώ και 27 χρόνια. Αυτή είναι η αυτό πώς θα αποτυπωθεί στον πολίτη για να πάω στον κύριο Μπάρκα. Και καλημέρα και στον κύριο Μπαλάσκα. Με το ότι μπορούμε αυτό να σημαίνει μην αυξάνουμε τους φόρους εκεί που είναι υψηλοί. Μάλιστα. Να τους μειώνουμε εκεί που μπορούμε. Μάλιστα. Και να διαγράφουμε φορολογικές επιβαρύνσεις σε διάφορα τμήματα. Αν θέλετε να σας πω, πολύ ευχαρίστως. Τώρα, θα μας πείτε ποιους φόρους μειώσατε. Κύριε Μπάρκα, έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και λέει, εσείς βάζατε φόρους. Βάλατε φόρους. Και αφήσατε και πίσω χρήματα τα οποία είχαν δεσμευτεί από πλευράς Ευρώπης για τη δύσκολη ώρα. Είχατε κατηγορηθεί και από δικά σας στελέχη ότι γιατί μαζέψαμε τόσα πολλά χρήματα να τα κάνουμε τι, στο τέλος δεν ξέρετε τι να τα κάνετε. Και πολλοί λένε ότι τα αφήσατε στο Μητσοτάκη. Επίσης, θέλω το εξής να μου πείτε, επειδή έχετε διατελέσει και δημοσιογράφος, έτσι δεν είναι. Είναι εδώ, δημοσιογράφος. Η Αυγής, είστε ακόμα. Δεν είναι δημοσιογράφο, δυστυχώς δεν μπορώ. Μάλιστα, δεν λοιπόν, θα το ήθελα πάρα πολύ. Απολύστε ελεύθερα. Υπάρχει κάτι τέτοιο, κύριε Γεωργιάδη. Και μάλιστα το ρωτώ, διότι εδώ, με βάση την επιστρεπτέα, δεν μπορούσε ο επιχειρηματίας να απολύσει. Όλα τα μέτρα και που να πάρει και τα χρήματα. Εγώ προσωπικά, ως Υπουργός Ανάπτυξης, μιλάμε για τα εγγυωμένα δάνεια, τεπίχ κλπ. Είχαν ως όρο τη διατήρηση των θέσεων εργασία. Μάλιστα. Άρα το να παρουσιάζουν σε παρόν των απολύσεων είναι παράλογο. Ναι. Αυτό που κάνει όμως η Αυγή τώρα, εγώ θα ανεβάσω το βίντεο της θεσινής εκπομπής στο οποίο αναφέρεται. Εγώ έχω πει το ακριβώς αντίθετο. Πρώτον, ότι δεν θα νομοθετήσουμε ειδικά για να είναι ο μη εμβολιασμός λόγος απόλυσης. Άρα μάλιστα. Το ακριβώς ανάποδο. Μάλιστα. Τι είπα όμως πράγματι, ναι, ότι γνωρίζω ότι αρκετοί εργοδότες έχουν ήδη προχωρήσει εταιρείες απολύσεις, γιατί μου τις έχουν φέρει στο γραφείο, μου τις έχουν εξηγήσει. Και ήδη έχουν υπάρξει προσφυγές στην ελληνική δικαιοσύνη. Και είπα ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφανθεί προφανώς όταν βγουν οι πρώτες αποφάσεις, έχουν εκδοθεί ακόμα, για το αν ο εμβολιασμός είναι ισχυρός λόγος απόλυσης ή όχι. Και μάλιστα, περιμένω κι εγώ να δω τι θα πει η δικαιοσύνη. Κύριε Μπάρκα, ελάτε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι οι δείκτες της οικονομίας και όχι της ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, τους οποίους παρουσίασε ο κ. Γεωργιάδης, δείχνουν το ακριβώς αντίθετο σε σχέση με αυτό που θα περιμένουμε για το 2022. Δηλαδή. Όλοι οι δείκτες, ακόμα και οι Υπουργοί Οικονομικών στην Αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, γιατί συμμετέχω σε αυτή, λένε ότι δυστυχώς η χώρα μας ξεκινάει με ένα πρωτογενές έλλειμμα 10%. Να θυμίσω στους τηλεθεατές, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς, ότι η χώρα μας, όχι δείκτες ανάπτυξης, πρωτογενές έλλειμμα 10% στην οικονομία. Να θυμίσω ότι το 2010 μπήκαμε στο μνημόνιο γιατί η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα πρωτογενές έλλειμμα στην οικονομία 12%. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια, αν θέλετε, συμπίεση της οικονομίας. Αυτά τα λέγατε στην επιστροφή της Βουλής.
Είναι διαβασμένοι στην Επιτροπή της Βουλής. Ξέρουν τι του γίνεται. Δεν περάσαμε πανδημία. Όχι εσάς, όχι εσάς. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ναι, να ολοκληρώσω λίγα. Σωστό, σωστό. Να ολοκληρώσω. Πολύ σωστά το λέτε. Αλλά εκεί βλέπω ένα κενό οικονομικό. Πάμε. Ελάτε, κύριε Μπάρκα. Ναι, θα μου το πείτε. Ελάτε. Τώρα, όσον αφορά. Ναι, φαντάζομαι στον Υπουργό Οικονομικών ή στους αρμοδίους. Τώρα, όσον αφορά τα χρήματα που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση και τους φόρους. Να θυμίσω ότι περνούσαμε μια συγκεκριμένη δυσκολία. Η χώρα ήταν σε μνημόνια. Η χώρα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βγήκε από το μνημόνιο το 2018. Να θυμίσω επίσης ότι ο κ. Σκυλακάκης ως αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών το 19 στη συζήτηση του προϋπολογισμού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι εκλογής η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το 2020, είπε ότι ρε παιδιά, τι τα θέλετε τα λεφτά αυτά, τα 37 δισεκατομμύρια, δεν τα χρειαζόμαστε. Να που τώρα, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, τα χρειαζόμαστε. Όπως επίσης να σας πω ότι δυστυχώς το καλάθι της νοικοκυράς, επειδή ασχολείστε και γνωρίζετε τι σημαίνει καλάθι νοικοκυράς, η καθημερινότητα δηλαδή των πολιτών δεν έχει ως αποτύπωση τους ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Έχουμε μια ακρίβεια, έχουμε εκτόξευση του πληθωρισμού, είμαστε από τις πρώτες χώρες του πληθωρισμού. Άρα, είμαστε από τις τελευταίες. Άρα, να το πω διαφορετικά. Ο πληθωρισμός στη χώρα είναι τεράστιος. Να πω λοιπόν το εξής. Μέχρι τώρα έχουμε ακρίβεια. Προτάσεις θέλω, κύριε Μπάρκα. Προτάσεις. Θα πάμε κατευθείαν στις προτάσεις. Η ακρίβεια λοιπόν, άμα το λέτε, απλά θέλω να το επιθυμούσε και εγώ κατά λέμε. Έχουμε κοινή ροή. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών. Δεν μπορεί να έχουμε. Με ποιο τρόπο? Αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχουμε προτείνει. Πόσο? Να πάει στα 800 ευρώ. Έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση να πάει στα 800 ευρώ. 15... Και το γεγονός. Επιτρέψτε μου. Παρακαλώ. Επειδή έχω διατελέσει και υφυπουργός εργασίας με την κυρία Χατζιόγλου, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αύξησε τον κατώτατο μισθό που είχε βρει από τη Νέα Δημοκρατία κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Το πήγαμε στο 5,80. Είχαμε δεσμευτεί για αύξηση του κατώτατου μισθού 7% μέχρι να φτάσουμε στα 7,40. Είχατε πει σε μένα 15 μέρες πριν γίνεται κυβέρνηση. Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Αλλά δεν το κάνατε ποτέ. 5 χρόνια γιατί δεν το κάνατε? Λέω. Ρωτάει ο πολίτης. Κάναμε αύξηση του κατώτατου μισθού. Κάναμε ακύρωση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους εργαζόμενους, νέους επιστήμονες έως 25 χρονών. Δίναμε κοινωνικό μέρισμα από το 2016 που δεν ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια ακύρωσε η Νέα Δημοκρατία και ακύρωσε και το νομοθέτημα της 13ης σύνταξης που έγινε τον Μάρτη του 2019. Ολόκληρη, γιατί το 19 ολόκληρη, και όχι όταν το φέρατε? Διότι είμαστε σε μνημόνια, κύριε. Όχι. Ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου. Είμαστε σε μνημόνιο, κύριε. Θα σου κάνω ένα δώρο. Όσα θέλετε. Γιατί είσαι καλό παιδί. Όσα θέλετε. Υπάρχει μια επιστολή. Είσαι καλό παιδί. Υπάρχει επιστολή Τσακαλώτου. Γνωστή, την ξέρουν οι πάντες. Όταν λοιπόν δώσατε εκείνο το περίφημο δώρο. Το μέρισμα, λέτε, ή τη 13η σύνταξη? Δεν ήταν 13η. Ήταν 13η σύνταξη στο σύνολό της, ναι. Έως 500 ευρώ. Όταν λοιπόν... Και τμηματικά μειωνόταν έως το 50% 23... στις μεγάλες συντάξεις. 23 12 του 16. Και το ακύρωσε η Νέα Δημοκρατία, έτσι να το λέμε. Μισό. Ακυρώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μισό. Το θυμάστε. Μισό, γιατί εδώ είναι ντοκουμέντα. Εδώ είναι η επιστολή Τσακαλώτου. 23 12 του 16, επιστολή Τσακαλώτου σε Ντάισενμπλουμ και Ρέγκλιν. Λέει λοιπόν. Αναφορικά με το μέτρο για τις συντάξεις, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και εγώ έχουμε ξεκαθαρίσει δημόσια και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ότι αυτή είναι μια εφάπαξ πληρωμή και δεν θα υπάρξει πρόθεση να αποτελέσει μόνιμο κομμάτι της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που τέθηκε προς... Δύο λεπτά να ρωτήσω. Δύο λεπτά. Περίμενε δύο λεπτά. Το 16 λοιπόν... Είπατε στους δανειστές ότι ποτέ δεν θα το φέρουμε ως 13η. Εμείς το φέραμε όμως. Άρα δεν το φέρατε γιατί ήταν εκλογές. Όχι. Άστο τώρα. Κάνετε λάθος. Καλά. Κάνετε λάθος. Γεωργιάδης, πάμε. Είμαστε εκτός μνημονίων από τον Αύγουστο του 2018. Εκτός, αφού οι δανειστές είναι ακόμα εδώ. Πάμε. Οι δανειστές είναι ακόμα εδώ, κύριε. Επιτρέψτε μου, κύριε Αυτιά. Είναι ακόμα εδώ γιατί η χώρα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμεύσεις. Τελευταία λέξη. Τεπίχ 1 και 2, επειδή έχω τον Υπουργό Ανάπτυξης. Είναι προς τιμήν του κυρίου Τσίπρα. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι προς τιμήν του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι ήταν ένα επίδομα και δεν ήταν 13η. Μιλάτε για το μέρισμα των Χριστουγέννων, μιλάω για τη 13η σύνταξη. Είναι άλλο πράγμα, μην τα μπερδεύετε. Πάμε. Τεπίχ 1 και 2, επειδή έχω τον Υπουργό εδώ. Τεπίχ 1 και 2. Όσοι μικρομεσαίοι, Πρεβεζάνοι, εγώ είμαι ανήκω στην Πρέβεζα. Πρεβεζάνοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πήγαν στις τράπεζες για να ενταχθούν στο σύστημα Τεπίχ. Ναι. Δυστυχώς το σύνολό τους, δεν λέω όλοι, η πλειοψηφία αυτών
δεν κατάφεραν να μπουν στο πρόγραμμα ΤΕΠΗΦ 1 και 2. Γιατί? Δεν το γνωρίζω, διότι συνήθως οι τράπεζες δεν απαντούσαν. Γεωργιάδης, πάμε. Είναι πολύ σημαντικά όσα μου λέτε. Εγώ έχω την επιστολή Τσακαλώτου. Είναι άλλο πράγμα. Ουδέποτε η επιστολή Τσακαλώτου διαψεύστηκε κάτι άλλο. Μίλετε για 13η, γιατί επαναστατεί ο κόσμος. Πάμε. Τον Μάρτη του 19, αφού η χώρα βγήκε από τα μνημόνια με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε. Να διαβάζετε όταν έρχεστε εδώ. Πάμε. Διαβασμένος πολύ μικρά. Καλά είσαι, μια χαρά είσαι. Λέτε άλλα πράγματα. Αυτό είναι το μέρισμα. Εγώ απλά τα διαβάζω. Αυτό είναι το μέρισμα των Χριστουγέννων που έδινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Είναι άλλο πράγμα που έδινε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία τα Χριστούγεννα. Η 13η σύνταξη νομοθετήθηκε τον Μάρτη του 2019 και την ακύρωσε εκ νέου η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είχαμε εκλογές γι' αυτό. Εγώ. Πάμε. Έχω το λόγο τώρα. Βεβαίως. Αν και αυτά κρίθηκαν στις εκλογές του 19, η υπερνένεια αυτή είναι λίγο ντεμοντέ, εμένα μου αρέσει να θυμόμαστε γιατί καμιά φορά ξεχνάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτων ευρωεκλογών του 2019 ναι. κατήργησε διανόμου ή θέσπισε διανόμου διάφορα πράγματα τα οποία ήξερε ότι δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν και τα οποία το έκανε καθαρά για προεκλογικούς λόγους. Φέρω ένα το πιο κλασικό παράδειγμα για πάμε σύνταξη. Ποιο? Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο κύριος Τσίπρας, πήγε τον ΦΠΑ στην εστίαση στο 24%. 24%. Τον Μάρτιο του 19, ενώ οι ευρωεκλογές ήταν τον Μάιο του 19, ναι. θυμήθηκε και πήγε τον ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Από όπου και τον είχε παραλάβει από τον Αντώνη Σαμαρά. Λέω από όπου και τον είχε παραλάβει τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί σε μνημόνιο και ο Σαμαράς. Αλλά ο Σαμαράς σε μνημόνιο είχε το ΦΠΑ στην εστίαση 13, επί 5 χρόνια Τσίπρα είχαμε ΦΠΑ 24 και ένα μήνα πριν φύγει το έκανε 13, όσο το παρέλαβε δηλαδή, για ναι. να λέει μία στον ΦΠΑ. Το ίδιο έκανε σε πλειάδα όσων μέτρων. Έβλεπε τις δημοσκοπήσεις, ήξερε ότι χάνει, ψήφισε πράγματα νομίζοντας ότι έτσι θα αντιστρέψει το κλίμα. Αυτά τα ζήσαμε. Σημασία δεν έχει τι ψηφίζεις φεύγοντας. Σημασία έχει πώς έζησε ο λαός τα 5 χρόνια που κυβέρνησες. Τα 5 χρόνια λοιπόν που κυβέρνησε ο Τσίπρας μας έγδαρε στους φόρους. Τώρα, ποιο ήταν ο αντίλογος του κυρίου Μπάρκα, σου είπα προηγουμένως. Είπε ότι έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Βεβαίως ότι έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα. Γιατί υπάρχει χώρα το 2020 και το 2021 που δεν έχει μεγάλο έλλειμμα. Πώς θα το λύσετε αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Μία δουλειές. Ο λόγος που έχει αλλάξει η δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεων μέσω πανδημίας και δεν υπάρχει ρήτρα του 3% ναι. είναι γιατί εξ ορισμού όλοι ξέρουμε ότι μέσα στην πανδημία θα έχουν οι χώρες έλλειμμα. Άλλωστε, το μεγάλο μας έλλειμμα τι είναι? Τα πολλά λεφτά που μοιράσαμε. Πόσα δώσατε στην πανδημία? Δώσαμε στο σύνολο 43 δισεκατομμύρια. Συμφωνείτε, κύριε Μπάρκα, για τα 43,3? Αυτά είναι μετρημένα από την Eurostat. Τώρα, μάλιστα. Άρα, δώσαμε πολλά λεφτά. Αφού δώσαμε πολλά λεφτά, προφανώς αυξήθηκε το έλλειμμα, αλλά το επιχείρημα από ένα βουλευτή της αριστεράς, ότι το κύριο κριτήριο ενός βουλευτή της αριστεράς είναι το έλλειμμα, εμένα με ξεπερνά. Διότι ο λόγος που θέλουμε να έχουμε χαμηλό έλλειμμα. Ένα λεπτό για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εμείς έχουμε μεγάλο έλλειμμα και χαμηλά πτώχεια. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δηλαδή. Τόσο λέει, αγάπη για τους δανειστές. Μισό να καταλάβει ο κόσμος. Λέει, κύριε Μπάρκα, ο κύριος Γεωργιάδης, καλύτερα να έχω έλλειμμα παρά να πέφτουν στα πεζοδρόμια. Πρέπει να κρατήσω όρθια την οικονομία και την κοινωνία. Αν καταφέρνω να έχω έλλειμμα και χαμηλά επιτόκια, είμαι και πρώτος μάτιας. Περί αυτού πρόκειται. Εσείς λοιπόν έχετε ένσταση το ότι δώσανε 43,3 δισεκατομμύρια. Ίσα-ίσα. Ή ότι κρατήσαν όρθια στις επιχειρήσεις κλπ. Ερώτημα εύλογο. Εμείς ίσα-ίσα που κάναμε προτάσεις να δώσουν και να στηρίξουν ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις. Το ξαναλέω. Το ξαναλέω ότι το πρόγραμμα ΤΕΠΗΧ είναι για να έχουμε μεγαλύτερο έλλειμμα. Το ΤΕΠΗΧ. Λέτε, μην λοιπόν. Λέτε ανακρίβειες, κύριε Γεωργιάδη, και μην επεμβαίνετε σε αυτά που λέω, διότι είστε μονίμως προσπαθείτε να παραχαράξετε αυτά τα λεγόμενα των αντιπάλων σας. Δεν είμαι εδώ εγώ, θα λέω αυτά που θέλω εγώ. Εσείς επικαλείστε αυτά που λέτε εσείς. Και για τον ένα και για τον άλλο. Τώρα πάμε και στην αγορά. Ωραία. Αλλά να τον επαναφέρετε λοιπόν, στην τάξη. Τώρα, θέλω σας παρακαλώ να παρουσιάσετε. Τι? Και τα λεγόμενα του κύριου Μητσοτάκη, ο οποίος προεκλογικά μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη έλεγε ότι θα αυξάνεται ο κατώτατος μισθός στο διπλάσιο της ανάπτυξης. Δεν πιστεύω να περιμένετε φέτος να έχουμε αύξηση 14%, επειδή ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι θα έχουμε ανάπτυξη 7%. Δεν πιστεύω να περιμένετε αύξηση του κατώτατου μισθού 14%. Γιατί το λέω αυτό?
Γιατί το Υπουργικό Συμβούλιο ψήφισε αύξηση του κατώτατου μισθού 2%, μόλις 2%, και ο Μητσοτάκης τα έκανε αυτά. Ναι, συμβολικό ήταν αυτό. Ναι, καθόλου. Να το διαβάζεις όλα τα κείμενα. Εντάξει, δύο. Μου έχεις πει ότι είσαι δημοσιογράφος. Ο κύριος, ο Υπουργός Οικονομικών, ναι, επικαλείστε δεύτερη φορά ότι δεν έχω διαβάσει. Εάν βρείτε δήλωση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι θα αυξήσω φέτος τον κατώτατο μισθό στο διπλάσιο της ανάπτυξης, να το παίξετε, να το δούνε οι τηλεθεατές σας. Απαντήστε, κύριε Γεωργιάδη. Δύο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο αναπληρωτής οικονομικών ναι, έχει πει ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, διότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Τρία, ευελπιστούμε και για το 22, να μην ισχύσει η ρήτρα πρωτογενών πλεονασμάτων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δυστυχώς, η επιλογή ας πούμε, του Υπουργού Οικονομικού στη Γερμανία δεν δείχνει αυτή την τάση, διότι είναι ένας σκληρός, νεοφιλελεύθερος κατά τα άλλα πολιτικός, ο οποίος, έλατε, κύριε Γεωργιάδη, πάμε. Ανήκει στο άρμα του κύριου Σόιμπλε. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά. Κύριε Γεωργιάδη, απαντήστε και θέλω να ετοιμάσετε το βίντεο της Βουλής με τους εμβολιασμούς. Τσίπρα Μητσοτάκη. Ο κύριος Μπάκας παίρνει μια πραγματική δήλωση και του κυρίου Μητσοτάκη και δική μου και πολλών άλλων, ότι η αύξηση του βασικού μισθού πρέπει να συμβαδίζει με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Για ποιο λόγο? Διότι αν αυξάνει το βασικό μισθό πέραν των ορίων της οικονομίας, αυτό που προκαλεί είναι ανεργία. Αυτά είναι προφανή πράγματα για τον πρωτοετή φοιτητή. Βεβαίως ο κ. Μπάκας τι άλλο ξεχνάει? Ξεχνάει ότι πέρσι, λόγω της πανδημίας, είχαμε ύφεση 9%. Αν λοιπόν ακολουθούσαμε την αρχή που μόλις ανέφερε, θα έπρεπε να μειωθεί ο βασικός μισθός κατά την ύφεση. Αυτό πάντως. Άρα λοιπόν, στην ύφεση θα μειώνουμε τον κόσμο. Αλλά εντάξει τώρα, ένα λεπτό, άμα αρχίσουμε και λέμε τι είπε ο καθένας, τα σκίσατε σε ένα βράδυ, τα κάψατε, διώξατε τους δανειστούς. Θα τα δούμε τώρα. Κρυφήκανε αυτά, κύριε Αυτιά, θα τα δούμε τώρα. Θυμάστε, έχω το λόγο, Γεωργιάδη. Κρυφήκανε αυτά. Τώρα τη Νέα Δημοκρατία θα επικαλείστε και τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κατά τα άλλα εξαλείσταται, διότι έλεγε άλλα πράγματα. Ηρεμήστε, κύριε Γεωργιάδη, ελάτε, πάμε. Ελάτε, κύριε Μπάρκα. Η ελληνική οικονομία το 2021 έχει να παρουσιάσει τις εξής επιτυχίες. Πρώτον, μία ανάκαμψη, για να πω τη σωστή λέξη, μία ανάκαμψη, πρωτοφανώς μεγαλύτερη των προσδοκιών, μία από τις τρεις μεγαλύτερες από ό,τι φαίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, την μεγαλύτερη μείωση ανεργίας τα τελευταία 12 χρόνια. Τρίτον, επειδή και την καθημερινότητα ο κ. Μπάρκας, και εκεί είχαμε μια μεγάλη λαθροχειρία, είπε: έχουμε έναν από τους μεγαλύτερους πληθωρισμούς. Όταν τον διώξα και του είπα: έναν από τους μικρότερους, είπε: εντάξει, έναν από τους μικρότερους. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα σε ετήσια βάση του 2021 θα κλείσει με πληθωρισμό σύμφωνα με την Eurostat 0,1. Λοιπόν. Και σύμφωνα με την Ελστάτ, το πρώτο εξάμηνο του 2021 είχαμε αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα 7,7. Όλη αυτή η οικονομική μας επιτυχία προέρχεται κυρίως από την αύξηση των επενδύσεων, γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, και βεβαίως από την πολύ καλή εμφάνιση του τουρισμού. Γυναίκα μου είναι, κύριε Αυτιά. Άρα, το να λέει ο κύριος Μπάρκας... Ο ίδιος κοιτούσε το κινητό. Το να λέει ο κύριος Μπάρκας ότι σε όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά στον πλανήτη, ότι ο αντίλογος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πόλη με έλλειμμα... Να μην λέω ότι διαβάζω και μισό τους κονάκια. Πάμε εμβόλια. Η απόφαση χθεσινή, κυρία Βαρελά, τι σημαίνει? Σημαίνει επέκταση και θα δούμε τι λέει η κυβέρνηση και τι λέει η εξωματική αντιπολίτευση. Να απαντήσω μόνο στο εξής, ακούγοντας και την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαν προηγουμένως οι δύο κύριοι, ότι εμείς οι πολίτες δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε τα capital control, ούτε τις τράπεζες που περιμέναμε στις ουρές, ούτε τα λουκέτα στις επιχειρήσεις και στα μαγαζιά, στο κέντρο τουλάχιστον των Αθηνών εγώ, που έβλεπα το ένα κατάστημα μετά το άλλο να κλείνει, ούτε τη συνθήκη των Πρεσπών που υπογράφηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Και εγώ δεν είναι η ιδιότητά μου να απαντήσω σε οικονομικά στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά ως πολίτης οφείλω να πω ότι αυτά έχουν μείνει ανεξίτηλα. Πάμε στην στον εμβολιασμό. Βλέπετε επέκταση. Όσον αφορά την ψήφωση σας, κυρία Βαρελά, επειδή καταλαβαίνω την πολιτική σας τοποθέτηση, φαντάζομαι ότι την ψήφωση σας το λύσατε αυτό το 19. Τώρα για τη συνθήκη των Πρεσπών. Καλά, μην πάρετε. Τώρα για τη συνθήκη των Πρεσπών
πρέπει να πει στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίο έχουμε την τιμά. Ξέρετε, μετά την παρικεφαλή, τιμά την συμφωνία του Πολιτισμού. Όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αυτό δεν είναι τώρα να το κρίνουμε. Κρίνεται ad hoc, ανά περίπτωση, και θα κρυθεί τις επόμενες μέρες. Ναι. Επειδή θα μείνει αυτό έτσι. Πρόκειται περί μιας διαστροφής εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να επιχαίρουν για το γεγονός ότι έχουν αναγκάσει την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να ακολουθεί τη συνθήκη των Πρεσπών, με την οποία και προσωπικά και το κόμμα εξαιρετικά διαφωνεί. Διότι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μπάρκα, είναι ότι εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και είχαμε πει προεκλογικά ότι επειδή τα κράτη έχουν συνέχεια, εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή η συνθήκη των Πρεσπών, είναι αδύνατον η επόμενη κυβέρνηση να μην την ακολουθήσει. Αυτό το έχω πει εγώ σε όλε μου τις προεκλογικές συνεντεύξεις. Το είπα την μέρα του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη στο Βελίδιο. Το βίντεο στη διάθεσή σας. Άρα μην επιχαίρετε. Για που φέρατε πάνω μας μια επιζήμια συμφωνία. Μισό λεπτό. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά προηγείται ο κύριος Στρατουλάκος. Έχουμε ανατροπή πυροσβεστικού. Έχουμε θέμα εκεί στο Μεσολόγγι. Έλα, Χριστό. Καλημέρα και πάλι, Γιώργο. Βρισκόμαστε στο Μεσολόγγι. Θέλω να δείτε την εικόνα μας μέσα σε ένα δρόμο πλημμυρισμένο, λίγο πριν την είσοδο της πόλης του Μεσολογγίου. Και θα δείτε λοιπόν ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο ανετράπη στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνανε κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνδρες πυροσβεστικής, προκειμένου να προχωρήσουν συνάντηση υδάτων σε πολλά σημεία στην πόλη του Μεσολογγίου. Δυστυχώς είναι ένα αυλάκι εκεί. Συνέβη αυτό το ατύχημα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κάποιο πυροσβέστης. Είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που έκαναν οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να βγάλουν τα νερά από τα σπίτια. Είναι πολλές οι ζημιές οι οποίες καταγράφονται εδώ στο Μεσολόγγι σε σπίτια. Και δείτε εδώ στο συγκεκριμένο σημείο που είμαστε, είναι και το σπίτι το οποίο είναι ακριβώς δίπλα. Το νερό είναι πάρα πολύ. Είναι κοντά στο μισό μέτρο στο συγκεκριμένο σημείο, Γιώργο. Και είναι δύσκολο να πλησιάσει κάποιος. Οι κάτοικοι είναι μέσα. Έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους, κυρίως σε υπόγεια, στα υπόγεια του σπιτιού. Και τη δυσκολία που έχουν οι άνθρωποι αυτοί και το δικό σου ρεπορτάζ. Άρα συνεχίζουμε την ενημέρωση από την τηλεόραση του Sky. Σε λίγο θα είσαι και στον Δημήτρη τον Καμπουράκη, μόλις συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Πάμε στον κύριο Μπαλάσκα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι το πρώτο, το έβλεπα. Είχατε και εσείς ζημιά στην προηγούμενη φορά. Είχαμε. Στην περιοχή σας. Πάμε γρήγορα. Η Δυτική Ελλάδα σηκώνει Έτσι ακριβώς. Και θα πω και κάτι άλλο. Ό,τι μπορούν να δίνουν τα κόμματα στον κόσμο είναι ό,τι το καλύτερο. Πήραν υγειονομική μισθό. Δίνατε τότε εσείς αυτό που δίνατε. Φωνάζει ο Γεωργιάδης και λέει τα δίνατε μέσα από φόρους. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπαίνει στην οικογένεια είναι ό,τι το καλύτερο σε ό,τι αφορά μισθό, σύνταξη, επίδομα κλπ. Ό,τι μπορείτε να δώσετε στον κόσμο. Κύριε Μπαλάσκα, πού πάει η ιστορία τώρα με αυτή τη χθεσινή απόφαση, πού το βλέπετε? Κοιτάξτε, αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις και δεν μπορούν να συζητηθούν εάν δεν πάρθουν οι αποφάσεις και αν δεν έρθουν στο προσκήνιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που έχω πει πολλές φορές και εδώ και στη φιλόξενη εκπομπή σας είναι ότι υπάρχει μια μερίδα περίπου 15 με 20% ανεμβολίας των αστυνομικών. Βεβαίως οι εμβολιασμοί προχωρούν προοδευτικά στην αστυνομία. Σε λίγο πιστεύω ότι θα είμαστε στο 10%. Και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι σε 57.000. αστυνομικούς, καταλαβαίνετε ότι το 15% με 20% είναι ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικών. Νομίζω ότι τώρα είναι πολύ πρόσφατο αυτή η απόφαση του Απρίλιο θα καταγραφεί. Δεν μπορούμε να τη σχολιάσουμε εάν δεν τεθεί πολιτικά από έγκυρα πολιτικά χείλη, έτσι ώστε να πάρουμε και εμείς θέση. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ, ο ΠΑΠ περιμένουν μια ρύθμιση. Με την επιστρεπτέα το έχετε ξεπεράσει, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν την έχουν πάρει ακόμα την επιστρεπτέα, γιατί λέει γίνονται έλεγχοι και τα ΕΣΠΑ, γυμναστήρια και σχολές χορού, μου το ζητάνε επιτακτικά. Τα γυμναστήρια έχουν πάρει ΕΣΠΑ. Οι σχολές χορού είναι που έχουν αδηγηθεί και θα είναι οι πρώτοι στην επόμενη. Αυτό. Τώρα θέλω, κύριε Μπάρκα, να πείτε το εξής. Εσείς είστε υπέρ του εμβολιασμού, του καθολικού εμβολιασμού ή του δεν ξέρω τι κλπ. Είμαι υπέρ του εμβολιασμού. Είμαι υπέρ του εμβολιασμού. Και ο πρόεδρος σας, έτσι δεν είναι, και ο κύριος Τσίπρας. Εμβολιάστηκε ο άνθρωπος. Θεωρώ, κάτι σαν να σας κρατάει. Τίποτα. Τι να μας κρατάει. Το έχουμε πει με όλους τους τρόπους, τους δυνατούς τρόπους. Το έχουμε κάνει πράξη. Είμαστε εμβολιασμένοι. Εγώ έχω κάνει και το αντιγρυπικό, γιατί έχω μικρό παιδί. Έχω κάνει και το αντιγρυπικό. Οι γονείς μου είναι εμβολιασμένοι. Έχουν κάνει την τρίτη δόση. Περιμένουμε να ανοίξει το σύστημα για να κάνουμε και την τρίτη δόση.
νομίζω ότι με όλους τους τρόπους έχουμε πει ότι είναι, το εμβόλιο ναι, είναι το όπλο για, να μπορέσουμε να περάσουμε την πανδημία. Ξέρετε κάτι όμως. Και το λένε δεν μπορούμε να μείνουμε όμως σε αυτό. Και θέλω να σας πω κάτι, κύριε Αυτή. Ελάτε. Πέραν του εμβολίου υπάρχει η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας με γιατρούς που δεν έχει γίνει. Ο μη συγχρονισμός των ανθρώπων που δεν έχει γίνει ίσα ίσα από στους μαθητές. Έχουμε μεγάλη διασπορά. Το 25% των κρουσμάτων είναι μαθητές και η κυρία Κεραμέως και η Νέα Δημοκρατία αύξησε τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις. Αυτά στην επαρχία οι γονείς τα λύνουν μόνοι τους. Όταν έχουμε ένα κρούσμα μαθητών στην επαρχία, ο κύριος, επειδή βλέπω απέναντί μου τον κύριο Καμπουράκη και είναι από την επαρχία. Να γνωρίζετε ότι. Θα γνωρίζετε λοιπόν το εξής. Ότι όταν έχουμε ένα κρούσμα μαθητών στα σχολεία, οι γονείς αποσύρουν τα παιδιά από την τάξη. Λοιπόν, πάμε. Γεωργιάδη. Δεν κάνω διάλεξη βουλή τώρα εδώ. Πάμε στο Γεωργιάδη. Έλα. Πάμε, Γεωργιάδη. Η επαρχία έχει πολλά χωριά. Στα χωριά υπάρχουν γεροί άνθρωποι. Μεγάλη ηλικία, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στα εμβολιαστικά κέντρα των περιοχών. Γεωργιάδης. Δεν υπάρχουν συνεργεία για να εμβολιάσουν κόσμο να πάνε στο σπίτι για να εμβολιάσουν. Κύριε Γεωργιάδη, ελάτε. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτούς τους ανθρώπους. Κατοστάρει και πρόστιμο. Πάμε. Καλά, αυτό το τελευταίο είναι βαθιά υποκριτικό. Για πάμε. Κύριε Γεωργιάδη, σας εγκάλεσε ο κύριος Μπάρκας. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης εδώ πέρα. Δεν θα μιλήσω εγώ. Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης να απάντησε. Εάν δείτε τα ποσοστά εμβολιασμού ανά την επικράτεια, δείτε και αμέσως τις διαφορές. Χωριά έχουν και στη Μακεδονία, χωριά έχουν και στην Κρήτη, χωριά έχουν και στην Πελοπόννησο. Στη μια περιοχή είναι εμβολιασμένη, στην άλλη περιοχή δεν είναι εμβολιασμένη. Δεν είναι το χωριό το πρόβλημα και μην γινόμαστε ρατσιστές με τα χωριά. Λοιπόν, άρα που λέω ότι άρα να είναι απολύτως προφανές ότι αλλού είναι το πρόβλημα εκεί που δεν εμβολιάζεται. Τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ θα μου επιτρέψει ο αγαπητός κύριος Μπάρκα να του πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, προχθές είχαμε μία συζήτηση επίπεδο και πρωθυπουργού και αρχηγού της αντιπολιτεύσεως στη Βουλή για τον εμβολιασμό και την υποχρεωτικότητα ανά των 60 κτλ. Τι έμεινε στην κοινή γνώμη από τη συζήτηση αυτή. Τέλος χρόνο. Έμεινε μόνο. Ότι οι άνθρωποι. Έμεινε μόνο. Ότι οι μεθ δεν κάνουν. Εγώ δεν διέκοψα. Δεν διέκοψα. Του κ. Μητσοτάκη. Είναι αδιάσκεπτο του κ. Μητσοτάκη ότι. Έμεινε μόνο. Η θνησιμότητα εκτός μεθ είναι το ίδιο. Η εικόνα του κυρίου Πολάκη που έπεσε το βράδυ σε όλα τα δελτία ειδήσεων να λέει ότι το εμβόλιο δεν λειτουργεί. Γιατί έχουμε 340 θανάτους από το εμβολιασμένο, ενώ 700 ανεμβολίαστους. Και έπρεπε να βγουν 100 γιατί για να εξηγήσουν ότι 340 είναι σε πληθυσμό 7,5 εκατομμυρίων, ενώ οι 700 σε πληθυσμό 1,5 εκατομμύριο. Δεν υπάρχουν ενδείξεις λοιπόν, ότι οι διασωλωμένοι ασθενείς που είναι εκτός μεθ έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα σε σχέση με αυτούς που είναι στις εντατικές. Μητσοτάκης. Σε κάθε συζήτηση. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Σε κάθε συζήτηση. Είναι τρέλα. Εδώ μιλάμε για τρέλα. Βγαίνει και λέει κατά του εμβολιασμού. Δεν μπορείς να ισχυρίζεις την ίδια στιγμή ότι σε κόμμα υπέρ του εμβολιασμού. Γι' αυτό τα δύο δεν γίνονται. Σας ευχαριστώ θερμά. Θερμότητα, σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι διασωλωμένοι ασθενείς που είναι εκτός μεθ έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα σε σχέση με αυτούς που είναι στις εντατικές. Τέλος χρόνου. Διάλειμμα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.